να πάρω λίγο καφέ. Τι! Μα πότε πρόλαβαν, αφού πρόσφατα τα καθάρισα όλα. Ποιος τα έκανε όλα έτσι, ει! Ει! Κάτια! Ροζ! Καλό ήταν και αυτό. Πού είναι το φάει, αγάπη μου? Δεν είναι ώρα να μαγειρέψεις? Παιδιά, αν πέθατε και η μαμά σας, κάντε σίγουρα like! Και γράψτε στα σχόλια τι δουλειές κάνετε! Κάντε και εγγραφή! Τι? Να μαγειρέψω. Να μαγειρέψω, εσύ... Εγώ... Θα γίνει χαμός! Αγάπη μου, κάποιος χτυπάει την πόρτα. Άνοιξε, σε παρακαλώ. Μαμά! Μαμά, είσαι καλά? Καλά, έπεσες. Μαμά! Ναι, αυτός είναι ο μπαμπάς, εσύ είσαι η μαμά και εμείς είμαστε τα παιδιά. Είμαι ο Ρος. Κι εγώ η Κάτια. Έτσι σας είπα εγώ. Αποκλείεται. Δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδιά εγώ, ποτέ. Μάλλον χτύπησε στο κεφάλι της. Και δεν ήθελα να και να παντρευτώ. Μαμά, δεν θυμάσαι τίποτα, αλήθεια? Εγώ είμαι ο Ρος. Ναι, εσύ είσαι ο Κώστας, αυτή η Νατ. Πάω σπίτι. Ξέρω τι να κάνω. Η μαμά χρειάζεται ησυχία και φροντίδα. Θα τα αναλάβω όλα εγώ. Έλα, έλα να ξεκουραστείς. Έλα, έλα, έλα. Και εσείς στρωθείτε στη δουλειά. Καθάρισμα, βραδινό. Είδατε τι κάνατε στη μάνα σας. Εμείς! Βέβαια εσείς. Εγώ πάντα τη φροντίζω. Κάτι τη φροντίζω και τώρα. Άντε κάντε δουλειές. Λοιπόν, κάθεσε κάτω. Έλληνα, φυσικά δεν ενθουσιάστηκες που έχεις παιδιά, γιατί δουλεύεις σάμπα. Ορίστε. Τι? Ναι. Και ο λόγος που τα έχουμε είναι για να μαγειρεύουν, να καθαρίζουν τα πατώματα και εμείς να καθόμαστε και να μην ανησυχούμε για τίποτα. Και γιατί υπάρχουν οι σύζυγοι τότε? Για να έχουμε κάποιον να παίξουμε μαζί. Έλα, πάτα κλικ. Έλα, έλα, χτύπα λίγο, χτύπα. Μια χαρά, αν είναι έτσι, άνετα γίνομαι μάνα εγώ. Έλα, έλα, παίξε τώρα, παίξε. Τώρα θα σε πιάσω εγώ, θα δεις. Ρος, αυτό που κάνεις με πιτσιλάει παντού, έλεος, δεν ξέρεις να πλένεις. Βασικά εγώ θα πήγαινα σινεμά και θα έκανα τα πιάτα όλη μέρα. Γιατί εγώ ήθελα να κάθομαι εδώ πέρα και να χορεύουμε τη σφουγγαρίστρα, Έλα, παίξε, ναι, ναι, πάντα κλείνει, έλα. Έτρεχα πίσω που θα σου δείξω. Έλα, έλα, τρέχα, τρέχα. Εγώ πας πως ξεγέλασα. Αχα, θυμόταν η μαμάδα του έδειχνε τώρα. Παίξε λίγο. Μαμά! Ω, μαμά, δεν θέλω να σε αναστατώ, αλήθεια. Αλλά δεν μπορούμε να τα ανεχτούμε όλο αυτό. Ο μπαμπάς σε απατάει. Τι, δεν καταλαβαίνω. Αφού δεν σ' άρχισε να παίζει τα παιχνίδια έτσι ώστε να μην κάνει αυτός τίποτα. Πώς το έκανε αυτό? Όλες οι μαμάδες κοντρολάρουν τους μπαμπάδες.
Αχα, τους βάζουν τα δύο πόδια σαν ένα παπούτσι. Τι να κάνω δηλαδή εγώ, Έτσι, πρέπει να τον στείλεις να δουλέψει επιτέλους. Και τέλος τα παιχνίδια. Να πάει έξω να βγάλει το ψωμί της οικογένειας. Πώς το λένε. Για γούνες, για μέλι. Καλά, έχει τρελαθεί τελείως. Ναι. Ένα-ένα. Παρεμπιπτόντως, η ιδέα του μπαμπά ήταν πολύ cool. Και γιατί είπαμε στη μαμά τέτοιο πράγμα. Μα τι κάνεις, μπορούμε και εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία. Ακριβώς, έλα να παίξουμε παιχνίδια με τη μαμά. Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε όλη μας τη ζωή. Γιατί η μαμά δεν θυμάται καν πώς είναι να είναι η μαμά μας. Αν θυμότανε, θα μας είχε ανοίξει το κεφάλι με την παντούφλα. Ακριβώς, μια νέα ζωή είναι στα χέρια μας. Επιτέλους μπορώ να πάρω το cool make-up set της μαμάς. Α, κι εγώ θα ζητήσω τη μαμά να μου κάνει τα μαθηματικά. Θα τρελαθεί η κυρία Έμερι, η μαμά είχε άριστα στα μαθηματικά. Α, μαμά, εκεί έχει βρωμίτσες. Μάλιστα. Τι άλλο είναι να κάνω? Λοιπόν, οι γονείς ζουν για τα παιδιά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν απολύτως τίποτα. Ναι, και τα παιδιά πρέπει να έχουν πάντα τα καλύτερα πράγματα. Π.χ. τα πιο ωραία ρούχα ή τα τελευταία iPhone. Έχει λεφτά. Μην αποσπάσεις από τη δουλειά. Αναρωτιέμαι τώρα γιατί να κάνουν παιδιά. Γιατί φαίνεται πολύ ακριβό άθλημα αυτό. Όχι, μαμά, δες μας. Φέρνουμε τη χαρά εμείς. Μας αγαπάς πάρα πολύ. Μαμά, τελείωνε από εκεί. Θέλω να μου σιδερώσεις λίγο το σακάκι. Ναι, σίγουρα. Η μαμά πήγε ήδη να σου πάρει τα πατατάκια. Τώρα είναι η δική μου σειρά. Μαμά, φρόντισέ με. Εντάξει. Όχι, να μου καθαρίσει το δωμάτιο. Όχι, να βάψω τα νύχια μου είναι πρώτο. Μα κι εγώ περιμένω πολύ καιρό. Κι εγώ είμαι κορίτσι. Κι εγώ είμαι μεγαλύτερος. Κι εγώ είμαι μικρότερη. Σταματήστε να φωνάζετε. Εσείς δεν είπατε ότι τα παιδιά είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Θα κάνω τα πάντα για εσάς. Αρκεί να μην μαλώνετε. Δεν το θέλω αυτό, εντάξει. Μην μαλώνετε. Ναι, ήθελα εγώ να κάνω τέτοιο πράγμα. Θα σας δείξω εγώ την αξία της οικογένειας. Πρέπει να κάνω τα μαθήματά τους. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι απάντηση να θέλει εδώ. Τέλος πάντων, να βάλουμε κανένα δυο εικόνουλες. Τέλεια. Αυτό είναι. Τελείωσαμε τα μαθηματικά. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Λογοτεχνία. Θα αφήσουμε μήνυμα για την κυρία Μέρι. Η κυρία Μέρι είναι κατσίκα. Αμνησία είπες? Ναι, δεν θυμάμαι τίποτα. Είσαι που θυμάμαι πώς να κάνω και τα μαθήματα των παιδιών. Για τα αγγελούδια μας. Μου τα είπανε όλα όμως. Μου είπανε πώς να τα φροντίζω, τι να κάνω μαζί τους. Ότι είναι η μεγαλύτερη χαρά, Σωστά? Εντάξει, έλα να κάνουμε συμφωνία. Δεν λες την αλήθεια και θα κάνουμε φάρσα στα παιδάκια μας. Εσύ με έστειλες από αύριο δουλειά και να σου πάρω και γούνα. Βασικά με χρησιμοποιήσεις και εσύ. Είμαστε πάτσι. Και να ζωγραφίσουμε και τη δασκάλα μας στο εδράδιο της κορούλας μας. Μαμά, έκανες την πίτα μου. Μαμά, υποσχέθηκα να μου δώσεις όλα τα αρώματά σου. Πού είσαι? Ντροπή για τον δυο σας. Η μάνα σας μεγάλωσε, σας αγαπάει. Συγγνώμη, με πήρε λίγο ύπνος. Τώρα θα κάνω τα πάντα. Σας τα πάντα θα τα κάνω. Περίμενε λίγο. Τα παιδιά μας σίγουρα μπορούν να κάνουν και ένα τσάι μόνοι τους. Μαμά, να ζητήσουμε μια χάρη. Μην αφήσεις τον μπαμπά στην κουζίνα. Δεν μας αφήνει να ξεκουραστούμε.
Ναι, μπαμπά, το άκουσες αυτό? Η δουλειά σου είναι να βγάζεις λεφτά. Εμένα να βγάζω πίτες, να ψήνω γλουράκια. Τα παιδιά ξεκουράζονται. Μαμά, πού είναι το τσάι μας? Έρχομαι. Λοιπόν, Βασιλιά, θα σηκώσετε λίγο τα πόδια σας. Καλά. Ευχαριστώ. Μαμά, πάρε το σχολείο και πες τους πως είμαστε λίγο άρρωστοι. Αχα, χρειαζόμαστε διακοπές. Ωχ, παιδιά, νομίζω είναι για σας. Να πάρει την κυρία Μέρη. Ρος, κάτι, άνοιξε γρήγορα. Σας ακούω. Θέλω να δω ποιος με ζωγράφισε και με είπε κατσίκα. Το τετράδιό σας. Για έλατε να σας δείξω εγώ εδώ πέρα. Πάμε να φύγουμε. Και πού να πάμε, να πηδήξουμε από το παράθυρο? Αυτό δεν πρόκειται να βοηθήσει. Το έχω δοκιμάσει. Παιδιά, πάρτε χαρτί και μολύβι. Σήμερα θα ζωγραφίσουμε ένα ωραιότατο άλογο. Και εσύ μην κουνηθείς, εντάξει? Το θέμα του επόμενου μαθήματος είναι η δομή του ανθρωπινού σώματος και εγκεφάλου. Οπότε φέρτε ένα τσακούρι και κάτι άλλο. Λοιπόν, παιδιά, ποιος θα κάνει σήμερα δουλειές εκτός από την Κάτια? Τέλεια, Ρώσια, πες μου, 1 και 1 ίσον 2, 2 και 2 ίσον 4, 4 και 4 πόσο κάνει? Κυρία Μέρη, δεν είναι δίκαιο. Αυτή έχει πάντα εύκολες ερωτήσεις και εγώ παίρνω πάντα τις πιο δύσκολες. Έτσι κάνουν οι δασκάλες, ποιος δεν καταλαβαίνει? Εγώ. Να, ακούγες. Παιδιά, αν βλέπετε κάποιον στον δρόμο που είναι πληγωμένος, τι θα κάνατε σε αυτή την κατάσταση? Εγώ δεν ξέρω, μάλλον θα ξερνούσα.